μετά την δημοσιοποίηση πρόσφατης κλινικής μελέτης για την αυξημένη θνητότητα στη χώρα μας, ειδικά στο πεδίο των μονάδων εντατικής θεραπείας, λόγω της ανεπάρκειας του συστήματος υγείας και της έλλειψης προετοιμασίας του ΕΣΥ, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, είναι βαθύτατα εκτεθειμένος. Έσπευσε πριν από λίγο καιρό να πει δημόσια και ανερυθρίαστα ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι επιβαρύνεται δραματικά η κατάσταση των διασωληνωμένων εκτός εντατικής. Η επιστημονική έρευνα και οι τεκμηριωμένες δημοσιεύσεις των επιστημόνων αποδεικνύουν ότι αυτό δεν ισχύει. Προχθές μάλιστα οι εκπρόσωποι των εντατικολόγων της χώρας κράτησαν πολύ σημαντικές αποστάσεις από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, μιλώντας για αδόκιμη αναφορά. Θεωρώ ότι αυτό που προκύπτει πλέον είναι ότι έχουμε στη χώρα αποτρέψιμους θανάτους, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν υπήρχε έγκαιρα και σωστά η κατάλληλη προετοιμασία των δημόσιων νοσοκομείων, των δημόσιων μονάδων εντατικής θεραπείας, εάν είχε έγκαιρα επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας και είχε αναλάβει μαζί με τα στρατιωτικά νοσοκομεία ένα σημαντικό μέρος από την νοσηλεία των ασθενών με κορονοϊό. Ο κύριος Μητσοτάκης ή πρέπει τώρα να ανασκευάσει και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, ή θεωρώ ότι οδηγεί στην πλήρη ανυποληψία όχι μόνο της κυβερνητικής διαχείρισης, αλλά δυστυχώς της πολιτείας και των θεσμών. Η κοινωνία είναι δύσπιστη, απαιτεί εξηγήσεις, βιώνει μια τραγική πραγματικότητα, είναι σε εξέλιξη μια υγειονομική τραγωδία στη χώρα, υπάρχει τρομερή ανασφάλεια και αβεβαιότητα για την υγεία, για τη δουλειά, για το εισόδημα και την επιβίωση των ανθρώπων, και αυτό που απαιτούν οι πολίτες είναι διαφάνεια, αξιοπιστία και βεβαίως ενδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας και του κράτους πρόνοιας.